σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη όξυνση των επικίνδυνων εξελίξεων στην Ουκρανία. Για το θέμα αυτό θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Θανάσης Παφίλης. Σχετικά με τις δύο συμβάσεις. Με μια πρώτη ματιά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η υποκύρωση συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των κυβερνήσεων του Μαυροβουνίου και του Αζερμπαϊτζάν δείχνει να κινείται προς μια θετική κατεύθυνση. Δείχνει να θεσμοθετεί μια πρόθεση αλληλεγγύης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, αν και όταν κάποια από τις δύο χώρες δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές. Είναι όμως τόσο όμορφες και αγγελικά πλασμένες αυτές οι προθέσεις? Το καλοκαίρι που πέρασε ζήσαμε τις πραγματικά καταστροφικές πυρκαγιές στον Ευρωπαϊκό Νότο, όπως και στη χώρα μας. Γίναμε θεατές των κατακλυσμίων πλημμυρών στη Γερμανία και την Κεντρική Ευρώπη, με τα θύματα όλων αυτών των καταστροφών να ξεπερνούν τα χίλια. Αυτές ακριβώς οι καταστροφές αποκάλυψαν την ανικανότητα του πολυδιαφημισμένου ευρωενωσιακού κοινωνικού κράτους, τη γύμνια ενός συστήματος που μετράει την ασφάλεια και την ζωή του λαού κάθε χώρας με όρους κέρδους και ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας σκληρός καπιταλιστικός μηχανισμός που τοποθετεί στην ουρά των προτεραιοτήτων του τις λαϊκές ανάγκες. Στη χώρα μας, αρκεί να ανατρέξει κανείς την ιστορία της τελευταίας 20ετίας για να διαπιστώσει ότι πριν από κάθε καταστροφή που προήλθε από φυσικά φαινόμενα υπήρχαν οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι ο κρατικός μηχανισμός ήταν προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση τους. Όπως αντίστοιχα θα διαπιστώσει κάποιος ότι μετά από κάθε καταστροφή όλες οι κυβερνήσεις τι διαβεβαίωναν? Ότι θα γυρίσουν σελίδα και ότι έχουν εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας για την επόμενη μέρα. Ο λαός μας τα ξέρει πολύ καλά, γιατί τα ζει κατ' επανάληψη αυτά. Τι να πρωτοθυμηθεί κάποιος? Τις τεράστιες καταστρεπτικές πυρκαγιές του καλοκαιριού που μας πέρασε, μέσα σε 10 μέρες κάηκε το 10% του δασικού πλούτου της χώρας. Την καμένη Εύβοια, τη φωνική πλημμύρα στη Μάντρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση τότε. Την εκατόμβη θυμάτων στο Μάτι, πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Το φωνικό σεισμό στην Αθήνα το 99, το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση, όπου δεκάδες άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους κάτω από κατεστραμμένα ερείπια ακατάλληλων και απροστάτευτων πτηρίων. Όλα αυτά δεν έτυχαν. Έχουν τη βάση τους κυρίως στη διαχρονική εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών από όλες τις κυβερνήσεις. Σε αυτές τις πολιτικές οφείλεται η μειωμένη χρηματοδότηση, η υποστελέχωση και όλες οι υπόλοιπες παράμετροι που υποβαθμίζουν την αποτελεσματικότητα και των φορέων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Όμως σήμερα κυρώνουμε δύο συμφωνίες όπου αυτό το σαθρό υπόβαθρο καλούμαστε από την κυβέρνηση να συνηγορήσουμε για να το κάνουμε και εξαγωγή. Κύριος και βασικός φορέας αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών είναι η πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι μια υπηρεσία που ιδρύθηκε το 30, ήταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών μέχρι το 68, αρχές της Χούντας. Η στρατιωτική δικτατορία το ενέταξε ως σώμα ασφάλειας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Αυτό το καθεστώς διατηρείται μέχρι σήμερα, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για αποστρατικοποίησή του από τις μεταπολιτευτικές αστικές κυβερνήσεις. Παράλληλα, όλο και διευρύνεται το άνοιγμα για διείσδυση του ιδιωτικού τομέα σε αυτό το χώρο με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και άλλες μεθοδεύσεις. Και να ήταν μόνο αυτά. Λίγες μέρες πριν διαλυθεί το σύμπαν στην Αττική από τον τελευταίο χιονιά, ο κύριος Στυλιανίδης, ο υπουργός ο αρμόδιος, επισκέφθηκε στο Λουξεμβούργο τη Γενική Διευθύντρια της Υπηρεσίας του ΝΑΤΟ, την γνωστή NSPA. Δεν θα αναλύσουμε τώρα
τι είναι η NSPA, γιατί θα θέλαμε πολλές ώρες. Ας πούμε μόνο ότι αναλαμβάνει με ανατοϊκά standards να κάνει διαγωνισμούς για διάφορες προμήθειες για λογαριασμό των κρατών μελών του. Δήλωσε τότε ο κύριος Υπουργός ότι είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση για τη διαδικασία μίσθωσης από την Ελλάδα εν αέριων μέσων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου 2022. Κύριε Πρόεδρε, θα τοποθετηθώ ενιαία και για τις δύο συμβάσεις, αν την ανοχή σας θα ήθελα για λίγα λεπτά. Δηλαδή, η πολιτική προστασία αναθέτει στο ΝΑΤΟ να κλείσει πυροσβεστικά αεροπλάνα για λογαριασμό της Ελλάδας. Στην κυριολεξία ισχύει αυτό που λέει ο λαός μας. Ζήτω που καήκαμε. Εδώ όμως μπαίνει ένα ερώτημα. Τι σχέση μπορεί να έχει το ΝΑΤΟ με ζητήματα της πολιτικής προστασίας, την προστασία δηλαδή του λαού από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές? Και γιατί η λικοσυμμαχία σε όλες τις συνόδους κορυφής από το 16 και μετά βάζει ανάμεσα σε άλλα προτάγματα και την προστασία των κρίσιμων υποδομών, ζητώντας μάλιστα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας από πλευράς των κρατών μελών? Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι ότι η πολιτική προστασία για το ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη έχει τελείως διαφορετικό περιεχόμενο, προτεραιότητες και προσανατολισμό. Παντελώς διαφορετικό από αυτά που έχει ανάγκη ο λαός μας. Όταν αναρωτιέται γιατί καίγεται αβοήθητος στις πυρκαγιές, γιατί πνίγεται με την πρώτη βροχή, γιατί μένει διαβίου ο άστεγος αν πληγεί από κάποιο σεισμό. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι η πολιτική προστασία στο ΝΑΤΟ διαμορφώνει το πλαίσιο για την ανάμειξη της Ιμπεριαλιστικής Συμμαχίας στη διαχείριση νευραλγικών δομών και υπηρεσιών πολιτικών και στρατιωτικών των κρατών μελών και άλλων εταίρων στο όνομα της συλλογικής ασφάλειας και της αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών. Σε αυτές περιλαμβάνονται από μια φυσική καταστροφή μέχρι το εργατικό λαϊκό κίνημα και οι αγώνες του. Περιλαμβάνεται οτιδήποτε μπορεί να απειλεί την πολιτική και οικονομική σταθερότητα, δίνοντας όπως τον έλεγαν αστικές κυβερνήσεις, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το πράσινο φως για επέμβαση των κρατικών και νατοικών μηχανισμών με στόχο την καταστολή του εχθρού λαού. Γι' αυτό άλλωστε οι νόμοι για την πολιτική προστασία στα κράτη-μέλη, ακολουθώντας τα νατοϊκά προτάγματα, προβλέπουν τη μεγαλύτερη στρατικοποίηση των σωμάτων ασφαλείας και των άλλων υπηρεσιών που συμμετέχουν στη διαχείριση κρίσεων. Ενώ ταυτόχρονα είναι συχνές και οι συνεκπαιδεύσεις τέτοιων δυνάμεων μεταξύ των κρατών μελών και άλλων νατοϊκών εταίρων. Καθόλου τυχαία ο νόμος 4662 του 20 για την αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος, μεταξύ άλλων στρατιωτικοποιεί ακόμη περισσότερο το πυροσβεστικό σώμα. Και τι άλλο κάνει? Συνδέει ευθέως την πολιτική προστασία με το ΝΑΤΟ, συστήνοντας ειδικό γραφείο της Λικοσυμμαχίας μέσα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και να ήταν μόνο αυτά. Στο στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στην πρόδρομη διαδικασία που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και που μετέτρεψε την Ελλάδα σε μια απέραντη επιθετική αμερικανική στρατιωτική βάση. Στον τρίτο γύρο του διαλόγου, οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Μπλίνκεν, περιέλαβαν και τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα πολιτικής προστασίας. Δώσανε έμφαση στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την ενίσχυση, λέει, της ανθεκτικότητας συμπεριλαμβανόμενης και της πυροπροστασίας. Και συνεχίζουμε. Μετά από αυτό, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έστειλε ομάδα στελεχών του Υπουργείου στην Ουάσιγκτον, όπου είχε συνομιλίες με στελέχη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών, την ΦΕΜΑ. Τι είναι η ΦΕΜΑ? Η ΦΕΜΑ είναι ένα από τα βασικά τμήματα του σκληρού κατασταλτικού μηχανισμού των ΗΠΑ. Εδρεύει στο Φόρντ Μεάντε, στο Μέριλαντ. Εκεί δηλαδή που είναι και η έδρα της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 1979, κυρίως για την ενεργοποίηση των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας. Χρηματοδοτείται εκτός όλων των άλλων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Ενώ παράλληλα διαχειρίζεται περισσότερα από 600 στρατόπεδα συγκέντρωσης των ΗΠΑ. Σε τι θα εκπαιδευτούν τα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τη ΦΕΜΑ?
Τελικά, κύριε Υπουργέ, μετά τα παραπάνω, με μια πυροσβεστική υπηρεσία υποστελεχωμένη και υποχρηματοδοτούμενη, με το προσωπικό να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, τους χρωστάτε εκατοντάδες ρεπό στον κάθε πυροσβέστη. Με στενή διαπλοκή των κρατικών μηχανισμών με τα ιμπεριαλιστικά κέντρα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ωκεανού. Δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνησή σας. Δεν εμπιστευόμαστε τις προθέσεις σας. Όσο κι αν οι συζητούμενες συμβάσεις έχουν εύηχους τίτλους. Οι έννοιες ανθρωπιά, αλληλεγγύη, άδολη στήριξη σε δύσκολες στιγμές όπως αυτές που δημιουργούν οι φυσικές καταστροφές είναι παντελώς ξένες στην αστική ηθική που προσβεύει η κυβέρνησή σας. Οι έννοιες αυτές αποκτούν υπόσταση, μόνο όταν εκφράζονται από τον έναν λαό στον άλλον. Κατόπιν αυτού καταψηφίζουμε και τις δύο συμβάσεις. Ευχαριστώ, κύριε.